Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά, να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με ένα γεγονός το οποίο δεν θα μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Μαύρες μέρες ζει η πολιτική σκηνή του Βόλου μετά την άγρια πολιτική επίθεση που δέχτηκε μέσα στα γραφεία της ΔΕΙΑΜΒ ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Κώστας Γαργάλας, από την παράταξη του ΚΚΕ. Ένας άνθρωπος με μάσκα μπήκε μέσα στο χώρο, χτύπησε πάρα πολύ άσχημα τον Κώστα Γαργάλα, προσπάθησε να διαφύγει και μάλιστα φορούσε και αποκριάτικη μάσκα. Αποδείχθηκε ότι ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Βασίλης Ζαχύλας, από την πλευρά της πλειοψηφίας. Τέτοια τραμπούκικη πολιτική επίθεση ο Βόλος έχει να ζήσει πάρα πολλά χρόνια. Να δούμε όμως πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί σήμερα πριν από τις 10 και πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΙΑΜΒ στα γραφεία της επιχείρησης επί της οδού Κωνσταντά στο Βόλο. Πιο ειδικά, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΣΥΔΙΣΑ Βασίλης Ζαχύλας εισήλθε στο χώρο φορώντας κουκούλα καθώς και κάποια μαξιλάρια όπως καταγγέλθηκε για να φαίνεται πιο παχής. Εισέβαλε στην αίθουσα λοιπόν πριν την έναρξη της συνεδρίασης και γρονφοκόπησε το Δημοτικό Σύμβουλο της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Κώστα Γαργάλα στο πρόσωπο. Ο κύριος Γαργάλας είναι Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης της Λαϊκής Συσπήρωσης και μέλος του ΔΣ της ΔΕΙΑΜΒ. Από το χτύπημα που δέχθηκε ο Κώστας Γαργάλας έπεσε κάτω, ενώ έντρομοι όσοι ήταν δίπλα του, μεταξύ αυτών και ο Στέλιος Λιμνιός, δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι είχε συμβεί. Τόσο ο κύριος Λιμνιός, όσο και οι υπάλληλοι της ΔΕΙΑΜΒ και όσοι ήταν εκεί, καταδίωξαν τον Δημοτικό Σύμβουλο μέχρι τις σκάλες και τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και του έβγαλαν την κουκούλα. Είδαν τότε όλοι ότι πρόκειται για τον Δημοτικό Σύμβουλο. Στη συνέχεια κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον τραυματία Κώστα Γαργάλα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Βόλου. Στη ΔΕΙΑΜΒ έσπευσαν από την πρώτη στιγμή και αστυνομικές δυνάμεις. Στο νοσοκομείο του Βόλου έσπευσαν συνάδελφοι του κυρίου Γαργάλα, ενώ άμεσα επιλήφθηκαν του περιστατικού γιατροί στο Αχιλοπούλιο και στα Επίγοντα. Στη συνέχεια ο Στέλιος Λιμνιός καθώς και άλλοι κατευθύνθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας για να καταθέσουν μήνυση σε βάρος του κυρίου Ζαχύλα. Και τον επισκέφθηκα, είναι στα ΤΕΠ. Έχει ένα αμάτωμα στο μάτι, έχει μπροστή διάσηση από ό,τι μου είπαν. Ευτυχώς όλα θα είναι περαστικά και του ευχόμαστε περαστικά μέσα από την καρδιά μας και ταχεία ανάρρωση. Ήταν ολοπρόσωπη μάσκα που κάλυπτε και το κεφάλι και το λαιμό και άφηνε μόνο δύο τρύπες στα μάτια. Κοιτάξτε, αυτά που σκέφτηκα είναι εκ των υστέρων. Εκείνη την ώρα αντέδρασα αυθόρμητα να τον συλλάβουμε, αν είναι δυνατόν, για να μην ξεφύγει. Είμαι ο αδερφός του Κώστα του Γαργάλα, ο Γιώργος, ας πούμε, ο Γαργάλας. Εντάξει, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, τρέμω στην κυριολεξία, γιατί ο Κώστας, ενώ έχει, ας πούμε, δεν είναι μόνο η πολιτική υπόσταση, είναι ότι γνωρίζουν άπαντες ότι είχε περάσει και ένα επεισόδιο καρδιακού τύπου. Με δήλωσή του πάντως, ο Αχιλλέας Μπέος αναφέρθηκε στο σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη ΔΕΙΑΜΒ με τον Βασίλη Ζαχύλα φορώντας μάσκα να μπαίνει στο ΔΣ και να χτυπά τον Κώστα Γαργάλα. Πιο ειδικά ο Δήμαρχος αναφέρει: κατά την απουσία μου από το Βόλο, ενημερώθηκα από συνεργάτες μου για το θλιβερό επεισόδιο σε βάρος Δημοτικού Συμβούλου της Μειοψηφίας στα γραφεία της ΔΕΙΑΜΒ και φυσικά το καταδικάζω τόσο εγώ όσο και η δημοτική μας ομάδα κατηγορηματικά. Ευθύς ως επιστρέψω και ενημερωθώ αναλυτικά, θα επιληφθώ άμεσα και θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις που θα κριθούν αναγκαίες. Εγκληματική εντωμεταξύ χαρακτήρισε την επίθεση κατά του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Γαργάλα η Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ Μαγνησίας. Δήλωση πάντως έκανε και ο επικεφαλής της Μείζωνος Μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου κ. Παπαπέτρος, ο οποίος μεταξύ των άλλων επισημαίνει: η Συμμαχία για το Βόλο καταδικάζει την εντελώς απρόκλητη επίθεση και βιοπραγία σε βάρος του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Βόλου Κώστα Γαργάλα, εν ώψη μάλιστα της συνεδρίασης λογικού οργάνου και της επικείμενης άσκησης των καθηκόντων του. Συμπληρώνει ότι το φαινόμενο αυτό δεν παρουσιάστηκε ξαφνικά στην πόλη μας, αλλά οφείλεται είτε στις επιλογές κάποιων, είτε ακόμη στην καθυστερημένη αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων. Η δημοκρατία μας στην πόλη καταλήγει, χρειάζεται ξανά αγώνες για να επανέλθει. Συγκέντρωση συμπαράσταση αλλά και διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο του Βόλου πραγματοποίησαν σήμερα το μεσημέρι μέλη της Λαϊκής Συσπήρωσης Βόλου και της Συμμαχίας για το Βόλο με αφορμή την επίθεση σε βάρος του Δημοτικού Συμβούλου Κώστα Γαργάλα. Το παρόν έδωσε μεταξύ άλλων και ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Βασίλης Μεταξάς. Συγκέντρωση στο Δημαρχείο πραγματοποιήθηκε από πλευράς μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος σε επίπεδο Μαγνησίας, της ΛΑΣ, ενώ το παρόν έδωσε και ο κύριος Λιμνιός από την παράταξη του κυρίου Παπαπέτρου. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε μετά το επεισόδιο το οποίο έλαβε χώρα το πρωί στην ΔΕΙΑΜΒ
Με το γρονφοκόπημα από πλευράς του κυρίου Ζαχίλια προς τον κύριο Γαργάλα, με συνέπεια ο κύριος Γαργάλας να οδηγηθεί στο νοσοκομείο. Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα και επισήμαναν χαρακτηριστικά ότι πρέπει όλη η κοινωνία του Βόλου να καταδικάσει το περιστατικό. Ενώ στηλίτευσαν το γεγονός, σύμφωνα και με δήλωση του κυρίου Ριζόπουλου από πλευράς της ΛΑΣ, ότι δεν βρήκαν κανέναν από πλευράς της Δημοτικής Αρχής όπως υποστηρίχθηκε στο Δημαρχείο μετά το περιστατικό. Αυτό που έγινε σήμερα ήταν μια προσχεδιασμένη εγκληματική ενέργεια απέναντι στον Κώστα Γαργάλα, τον εκλεγμένο Δημοτικό Σύμβουλο με το ΚΚΕ, ακριβώς δύο μέρες μετά την ομιλία του ίδιου, του Κώστα του Γαργάλα, σε συγκέντρωση, σε κεντρική συγκέντρωση του ΚΚΕ με τη συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, καταγγέλουμε για ακόμη μια φορά την επιχείρηση τρομοκράτησης. Την ίδια ώρα ο κύριος Λιμιός επισήμανε χαρακτηριστικά ότι νωρίτερα βρέθηκε στη διεύθυνση αστυνομίας Μαγνησίας του Αλιβέρη και κατέθεσε για το περιστατικό, καθώς ήταν μπροστά την ώρα που δέχθηκε το χτύπημα ο κύριος Γαργάλας, ενώ ο ίδιος κυνήγησε στη συνέχεια με άλλους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΜ και το προσωπικό που ήταν εκεί, τον κύριο Ζαχίλα, και του έβγαλαν, όπως είπε, την κουκούλα. Μετά το νοσοκομείο, όπου συνόδευσα τον τραυματισμένο συνάδελφό μου, τον Κώστα τον Γαργάλα, πήγα στο αστυνομικό τμήμα Μαγνησίας προκειμένου να δώσω πρώτα μία μαρτυρική κατάθεση και να περιγράψω τα γεγονότα. Πρέπει να σας πω ότι έχει ξεκινήσει αναζήτηση του κυρίου Ζαχίλα. Πράγματα απίστευτα τα οποία θυμίζουν άλλες δεκαετίες. Στο Βόλο δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Δεν δικαιολογούνται τέτοια πράγματα. Να πέφτει ξύλο και να έχουμε τέτοιες επιθέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν κάποια στιγμή να είναι ακόμη και φωνικές. Και είναι περίεργο που η αστυνομία ακόμη δεν τον έχει συλλάβει τον άνθρωπο αυτό. Να δούμε όμως πώς κινήθηκαν τα πράγματα. Είναι μαζί μας ένας από τους πρωταγωνιστές, ο κύριος Λιμιός, δημοτικός σύμβουλος. Ο κύριος Γαργάλας που δέχτηκε την επίθεση είναι δημοτικός σύμβουλος του ΚΚΕ. Ο κύριος Λιμιός είναι με την παράταξη του κύριου Παπαπέτρου. Κύριε Λιμιό, να δούμε αμέσως τον κύριο Λιμιό. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Δώστε μας λίγο μια εικόνα. Πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Είστε στη ΔΕΙΑΜ, όπου έχετε διοικητικό συμβούλιο, έτσι δεν είναι? Έχουμε διοικητικό συμβούλιο. Είμαστε 10 λεπτά νωρίτερα εκεί, μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων. Είμαι εγώ, ο κύριος Γαργάλας, και η γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχουμε τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων. Κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα και βλέπω από απέναντι να μπαίνει ένας σωματώδης άνθρωπος, προφανώς φαινόταν για άντρας, έτσι. Φορούσε παντελόνια, φορούσε ένα μπουφάν, φορούσε μία μάσκα απογριάτικη που κάλυπτε όλο το κεφάλι του. Με μάσκα. Με μάσκα, βεβαίως. Αποκριάτικη μάσκα που ήταν κάτι μεταξύ ζώου και ανθρώπου. Αυτό ήταν. Πώς πέρασε ένας τύπος με αποκριάτικη μάσκα μέσα στην Ελλάδα? Πέρασε γιατί κάποιος του τηλεφώνησε και του είπε: τώρα κατέβα. Γιατί εκ των υστέρων μάθαμε ότι είναι ο κύριος Ζαχίλας. Και θα σας πω πώς. Εκείνη την ώρα και για μένα και τον κύριο Γαργάλα, αλλά και για την γραμματέα, θεωρήθηκε ότι είναι ένα αστείο, μια φάρσα που δεν ξέραμε σε ποιον απευθύνεται. Ένα κλόουν μπαίνει μέσα. Ναι, δεν ξέραμε σε ποιον απευθύνεται. Μπορεί να ήταν ένας πολίτης που ήθελε να διαμαρτυρηθεί. Σας είπε εμένα κάτι? Εκεί πήγε. Όχι, τίποτα, ήταν αμίλητος. Και ενώ βάδισε τη μισή αίθουσα και τον κοιτούσαμε, ξαφνικά επιταχύνει, έρχεται κατά πάνω μας. Προλαβαίνω και του λέω: Κώστα, πρόσεχε. Η γροθιά που εξαπέλυσε με όλη τη φόρα του σώματος θα ήταν θανατηφόρα εάν ο κύριος Γαργάλας δεν προλάβαινε να κάνει μια μικρή κίνηση και να τον πάρει ξόφαλτσα. Παρ' όλα αυτά τον πέταξε κάτω. Ο άνθρωπος αυτός γύρισε να φύγει με την πλάτη λοιπόν σε μένα, τρέχοντας προς την έξοδο. Εγώ άφησα τον Γαργάλα και έτρεξα, τον έπιασα από τα ρούχα από πίσω, μου κατέβασε το χέρι με μια κίνηση χωρίς να γυρίσει προς εμένα. Άνοιξε τη δίφυλη γυάλινη πόρτα και άρχισε να ανεβαίνει προς τον τέταρτο όροφο. Τον άρπαξα από το πόδι, γιατί ήδη ήμουν ένα μέτρο. Είστε στις σκάλες πλέον. Στις σκάλες, ανεβαίνει στα μέσα της σκάλας, τον αρπάζω από το πόδι και τον ακινητοποιώ. Γυρίζει λοιπόν και κάνει κίνηση στη μέση ότι θα βγάλει όπλο. Δεν ξέρω αν θα ήταν μαχαίρι, αν θα ήταν πιστόλι. Κάνει κίνηση, εντωμεταξύ εγώ έχω φωνάξει βοήθεια, παιδιά, τρέξτε, ας πούμε, τραμπούκος κτλ. Και έρχονται και πολίτες που περίμεναν να παίξω για δικές τους υποθέσεις. Εκείνη την ώρα λοιπόν που κάνει την κίνηση για το όπλο, προόλαβα να τον κλωτσίσω στο γόνατο, έπεσε κάτω και μαζί με τους συμπολίτες μου του βγάλαμε τη μάσκα. Η μάσκα αυτή κρατήθηκε. Ήσασταν μόνος σας ή ήταν κι άλλοι εκεί? Την ώρα που τον έχω πιάσει από το πόδι, έρχονται κι άλλοι δύο-τρεις δίπλα μου, δεν βλέπω ποιοι είναι. Μετά είδα ότι ένας από αυτούς ήταν και ο κύριος Μαλαματίνης.
Ο κ. Μαλαματίνης. Και αργότερα είδα και τον κύριο, πώς το λένε, τον κύριο Κοπάνα, τον πρόεδρο, που βγήκαν από τα γραφεία τους. Εν πάση περιπτώσει, έπεσε κάτω, του βγάλαμε τη μάσκα. Τη μάσκα την πήρε. Είστε εσείς ο Μαλαματίνης και άλλα δύο άτομα. Και άλλα δύο-τρία άτομα, ναι, που τον έχουμε πλακώσει απάνω, του βγάλαν τη μάσκα, είδα ποιος είναι και αμέσως στράφηκα να δω τι γίνεται με τον. Ποιος ήταν. Ήταν ο Ζαχύλας, ο Βασίλης Ζαχύλας, πρόεδρος του Σύνδεσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, δημοτικός σύμβουλος Βόλου και συνεργάτης στενός συνεργάτης του ΜΕΟ. Αν κινητοποιήσετε τον Ζαχύλα, είναι αθλητής, είναι bodybuilder, είναι τεράστιος. Ναι, αλλά δεν είχε το δίκιο με το μέρος του. Είχε το φόβο με το μέρος του. Ήταν πανικόβλητος για αυτό που έκανε. Πάλι καλά. Και δεν περίμενε ότι κάποιος θα τον κυνηγήσει, γιατί μπήκε εκ του ασφαλούς. Προφανώς. Η ρόμη του η σωματική δεν προσέξτε, βαλεύεται. Προσέξτε. Εκ των υστέρων έκανα σύνθεση και σας λέω με βεβαιότητα ότι ο Ζαχύλας ειδοποιήθηκε. Κατέβηκε από τον τέταρτο όροφο στον τρίτο, συγκεκριμένη χρονική στιγμή που ήμασταν μόνοι μας. Είναι πρόεδρος του συνδέσμου. Ακριβώς. Το γραφείο ήταν από πάνω. Ακριβώς. Και έφυγε προς τα πάνω με σκοπό μόλις ανέβει έναν όροφο να βγάλει τη μάσκα και να κατέβει κάτω δηλαδή, για συμπαράσταση. Θέλω να μου πείτε ότι δημοτικός σύμβουλος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε μέσα ο άνθρωπος αυτός, τον δημοτικό σύμβουλο, τον Γαργάλα. Ο άνθρωπος αυτός είναι συνεργάτης του κυρίου Μπέου. Ο κύριος Μπέος έχει χτυπήσει δημόσια πολίτες στο πεζοδρόμιο και στην Αθήνα και στο Βόλο. Έχει δημιουργήσει επεισόδια σε βάρος μου και σε βάρος του κυρίου Γαργάλα. Έχει προτρέψει ανθρώπους να μας χτυπήσουν και είπε δημόσια ότι θα το φάτε το ξύλο σας, δεν θα το γλιτώσετε. Ο ηθικός αυτούργος σε αυτή την ιστορία είναι ο δήμαρχος του Βόλου. Δυστυχώς, αλλά εδώ φτάσαμε. Είναι ο ηθικός αυτούργος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τον καταγγείλω επώνυμα. Και προχθές που μας είπε. Προσέξτε, σήμερα η σημερινή δήλωση του Δημάρχου. Εγώ λέει ήμουνα στην Αθήνα. Εγώ το αμφισβητώ και αυτό. Διότι προχθές που δικαζόταν απομίμηση δική μου και του κ. Βαξεβανόπουλου, η δικηγόρος του είπε ότι δεν παρίσταται γιατί είναι στην Αθήνα με υπουργούς. Την ίδια ώρα έπινε καφέ στους πεζόδρομους του Βόλου. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν λέω ότι είναι αναξιόπιστος και ότι όλες οι οργανωμένες αυτές προκλητικές και τραμπούκες επιθέσεις ξεκινάνε από το γραφείο του κυρίου Μπέου. Αυτό λέω. Κύριε Λιμιέ, έχουμε έναν δημοτικό. Καταρχήν, ευτυχώς που ήσασταν εκεί. Αν δεν ήσασταν εσείς εκεί και αν δεν είχατε και το θάρρος να τρέξετε, δεν θα ξέραμε μέχρι τώρα ποιος ήταν. Βεβαίως. Έχει ξαναγίνει τέτοια. Μπήκαν οι φαντάροι, οι ένστολοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και φύγανε. Εδώ δεν είναι φαντάρι τώρα. Είναι κάτι χειρότερο. Εδώ τώρα έχει πέσει ξύλο, έχουμε βιοπραγία. Θυμίζει οι δεκαετίες 50-60 αυτό το πράγμα τώρα. Να σας θυμίσω κάτι. Πράγματα τραγικά και απαράδεκτα. Να σας θυμίσω ότι ο κύριος Ζαχύλας με σάκο και με ψεύτικο πιστόλι μπήκε και σε στούντιο μέσα και δημιούργησε επεισόδιο πριν από κάποια χρόνια. Ο κύριος Ζαχύλας, πάλι. Λοιπόν, επομένως και είναι στενός συνεργάτης του κυρίου Μπέου. Αυτό και μόνο το γεγονός που έχει προηγηθεί ότι με ψεύτικο. Έχει πολιτική ευθύνη με ψεύτικο πιστόλι. Γιατί είναι μέλος της, ναι, με ψεύτικο όπλο. Και επειδή εγώ γνώριζα. Και δεν είμαι σίγουρος αν ήταν ψεύτικο ή όχι το όπλο τότε, το οποίο αν θέλει μπορεί να το βρει ο καθένας στο YouTube αυτή τη στιγμή. Φοβήθηκα πάρα πολύ μη βγάλει όπλο, γι' αυτό και τον κλώτσα. Και έπεσε κάτω. Αυτόν τον άνθρωπο έχει, όχι μόνο τον έχει συνεργάτη, αλλά τον έκανε και πρόεδρος στο Σύνδεσμο Απορριμμάτων. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι. Δηλαδή, λέτε ότι ήταν οργανωμένο σχέδιο, το βλέπω. Το μόνο που έχετε δικαίωμα να μην πιστέψετε. Το μόνο που έχετε δικαίωμα να μην πιστέψετε είναι ότι ήταν ο Ζαχύλας. Από τη στιγμή που θα δεχτείτε ότι είναι ο Ζαχύλας, αυτό τον συνδέει άμεσα με τον Δήμαρχο και όλη την ομάδα τη σκληρή. Δεν λέω ότι είναι όλοι μοιημένοι, αλλά υπάρχει μια σκληρή ομάδα η οποία ουσιαστικά λειτουργεί σαν τρομοκρατική ομάδα. Ο άνθρωπος αυτός δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι δημοτικός σύμβουλος πλέον. Μετά από αυτό. Όσο δεν μπορεί να είναι Δήμαρχος ο Μπέος, παρά τη θέληση του λαού μας. Παρά τη θέληση του λαού μας. Δεν νομίζω ότι μπορεί δημοτικό σύμβουλο να δέρνει άλλο δημοτικό σύμβουλο. Και μάλιστα σε χώρο δημόσιο και από ό,τι κατάλαβα. Με μάσκα. Προσπάθησε να ξεφύγει. Με μάσκα. Ήταν σκόπιμο. Πού είμαστε δηλαδή. Δεν ξέρω δηλαδή αν πρέπει να κινηθεί. Τώρα οι δικηγόροι θα δουν τι και πώς, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια απλή διαδικασία μια βιοπραγία εδώ. Υπάρχουν και πολιτικά κίνητρα. Προσέξτε, η αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας, στην οποία πήγα για να κάνω μαρτυρική κατάθεση. Ξέρω ότι χτενίζει όλη τη Μαγνησία αυτή τη στιγμή για να τον βρει. Όλη τη Μαγνησία, κυριολεκτικά. Και έχω πληροφορίες και από τη Μακρινίτσα και από παντού που μπορεί να είναι κρυμμένος. Διότι ο άνθρωπος αυτός έχει βρει καταφύγιο. Έχουν ξαναγίνει τέτοια περιστατικά. Δεν θέλω να
Θα θυμίσω. Όχι τώρα. Τέτοιο πράγμα τώρα να δέρνεται δημοτικό σύμβουλο από δημοτικό σύμβουλο μέσα στις συνεδρίες. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στο Δήμο Βόλου. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα. Μιλάμε για μαύρες μέρες τώρα. Μιλάμε για τραμπουκισμό σχίσου του είδους. Να σας πω και δεν νομίζω ότι μπορεί να καλυφθεί αυτό το θυμάστε πράγμα. Θυμάστε ότι σε συνεδρίαση που έγινε στο Δημαρχείο για το θέμα του LNG, ο κύριος Δήμαρχος ήρθε προσωπικά απέναντί μου και λέει: Θα σε κάνω μαύρο στο ξύλο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι τώρα, το ίδιο. Αυτό κοιτάξτε. Αυτό δίνει το δικαίωμα σε ανεγκέφαλους. Εδώ μπήκε με μάσκα και έδιρε. Τώρα μα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό σας λέω. Όταν ο Δήμαρχος δίνει το δικαίωμα ή προτρέπει τους ανθρώπους. Προχθές ακόμα, πριν από ένα μήνα, από έδρας, είπε: Θα το φας το ξύλο σου, δεν θα το γλιτώσεις. Και σε μένα, στο Γαργάλα, είπε: Θα τα φας τα χαστούκια σου. Σε ποιον τα λέει λοιπόν αυτά? Τα λέει σε μια σειρά ανεγκέφαλους που τον ακολουθούν και οι οποίοι είτε σκόπιμα, είτε σχεδιασμένα, είτε επειδή είναι καταλήγουν σε αυτό το σημείο. Και έχουμε τη δικαιοσύνη να τους χαϊδεύει, και την πολιτική ηγεσία να τους καλύπτει και να τους στηρίζει. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε σήμερα. Είναι κρίμα για το Βόλο. Είναι κρίμα. Είναι τραγικό. Κύριε Δημία, ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο σας, το κουράγιο σας δηλαδή. Γιατί το να σταματήσεις το Ζαχίλα 10 άντρες και θα δυσκολευτούν. Ήταν τρομοκρατημένος γιατί δεν περίμενε να τον κυνηγήσει κανείς. Θεώρησε ότι εκ του ασφαλούς θα διαφύγει, όπως με ασφάλεια μπήκε μέσα στο χώρο. Θεώρησε ότι θα βρει την έξοδο ελεύθερη. Δεν τη βρήκε και ευτυχώς, και να σας πω και κάτι, είμαι έτοιμος, προετοιμασμένος να δεχτώ επιθέσεις. Μένω εκτός πόλης και πάντοτε πηγαίνω στο σπίτι μου έχοντας τα μάτια μου ανοιχτά. Γιατί μετά τις προτροπές του κυρίου Μπέου ότι θα πρέπει να φάω ξύλο και κυνηγήστε το γιγάντο, δεν ησυχάζω. Το μόνο που μου λείπει ακόμα είναι να πάω να ζητήσω άδεια οπλοφορίας προκειμένου να ησυχάσω. Δεν το πιστεύετε αυτό. Καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τέσσερις βασικές προσθήκες στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στο πλαίσιο σύσκεψης που είχε με 3.000 αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, στον απόϊχο της τραγικής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής έξω από αστυνομικό τμήμα. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης κάλεσε τους αστυνομικούς να διαχειρίζονται τα θύματα με ενσυναίσθηση και να τους παρέχουν κάθε υποστήριξη. Σαφείς οδηγίες για τη διαχείριση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας έδωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, που ανακοίνωσε τέσσερις βασικές προσθήκες για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Ο κ. Χρυσοχοΐδης μίλησε σε πάνω από 2.500 αστυνομικούς μέσω τηλεδιάσκεψης για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας στον απόϊχο της δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής από το σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων και τους κάλεσε να διαχειρίζονται τα θύματα με ενσυναίσθηση και να τους παρέχουν κάθε υποστήριξη. Στο ίδιο πλαίσιο, ζήτησε από τους αστυνομικούς να πέφτουν πάνω από το πρόβλημα σαν να είναι δικό τους και να μπαίνουν στη θέση των θυμάτων. Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι για κάθε καταγγελία αξιοποιείται ο ειδικός οδηγός διαχείρισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, που υπάρχει από το 2021, ο οποίος κωδικοποιήθηκε σε απλή μορφή και εμπλουτίστηκε με προσαρμογές στις νέες νομοθετικές αλλαγές για την ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, ανακοίνωσε τέσσερις βασικές προσθήκες στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. Πρώτον, κεντρική παρακολούθηση και εποπτεία όλων των καταγγελιών και περιστατικών σε επίπεδο διεύθυνσης αστυνομίας με ορισμό ανώτερο αξιωματικό επόπτη. Δεύτερον, κάθε εβδομάδα θα στέλνεται απολογισμός για τις καταγγελίες και τη διαχείρισή τους ανά διεύθυνση αστυνομίας στο Επιτελικό Τμήμα Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να υπάρχει παρακολούθηση και λογοδοσία. Τρίτον, για κάθε περιστατικό, ο αξιωματικός υπηρεσίας ενημερώνει το διοικητή του τμήματος και τον επόπτη της Διεύθυνσης Αστυνομίας για να τον υποστηρίξουν στη διαχείριση του περιστατικού. Τέταρτον, για κάθε θύμα, εξασφαλίζεται ασφαλής μεταφορά και διαμονή σε ασφαλή χώρο μέχρι να εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του. Μέχρι τα τέλη Μαΐου θα έχουν δημιουργηθεί 45 νέα γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας σε όλη την Ελλάδα και επεκτείνεται, όπως ανακοινώθηκε πανελλαδικά, η χρήση του panic button. Στο μονομελές πλημελιωδικείο της Αθήνας ξεκίνησε και συζητήθηκε σήμερα η πρώτη αγωγή θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών. Ολοκληρώθηκε ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικείου η συζήτηση της πρώτης αγωγής συγγενών θύματος του πολύ νεκρού τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Η προσφυγή αφορά στην απώλεια της ζωής του ελεγκτή της επιβατικής αμαξοστοιχίας, του οποίου οι συγγενείς έχουν στραφεί κατά του ΟΣΕ και της Hellenic Train, διεκδικώντας αποζημίωση που συνολικά φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ για τη βλάβη και την οδύνη που υπέστησαν από το χαμό του δικού τους ανθρώπου.
Η διαδικασία ξεκίνησε μετά από διακοπή που είχε δοθεί την 1η Μαρτίου κατόπιν αιτήματος των δικηγόρων των δύο εταιριών, οι οποίοι επανήλθαν και σήμερα στο αίτημα αναβολής της δίκης μέχρι την ολοκλήρωση της ποινικής έρευνας για την τραγωδία. Η θέση των εναγωμένων είναι πως δεν έχουν την υπαιτιότητα που περιγράφεται στην αγωγή, καθώς το δυστύχημα αφορά στην υπαιτιότητα του σταθμάρχη και δύο μηχανοδηγών. Το δικαστήριο δεν δέχθηκε το αίτημα αναβολής και έτσι η συζήτηση προχώρησε με την κατάθεση του πραγματογνώμονα, απόφοιτου Σχολής Μηχανολόγων Εργοδηγών Επομηνών Δαμπούρα. Ο μάρτυρας που κατέθεσε ως τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά των εναγόντων δήλωσε στο δικαστήριο πως τα λάθη του σταθμάρχη δεν θα είχαν αυτή την κατάληξη αν υπήρχε το σύστημα της σύμβασης 717. Κατά το μάρτυρα, το δυστύχημα δεν θα γινόταν καθώς το σύστημα αναγνωρίζει τυχόν ανθρώπινα λάθη. Απαντώντας σε ερωτήσεις των δικηγόρων των εναγωμένων εταιριών για το θέμα αυτό, ο πραγματογνώμονας είπε ότι δεν γνωρίζει αν έγινε εξ αρχής κατάσχεση των συνομιλιών. Πρόσθεσε δε πως θα έπρεπε να γίνει, ενώ δεν ξέρει αν έχει πράγματι γίνει. Το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του το επόμενο διάστημα. Ξεκίνησε σήμερα ο έλεγχος από τη Χημική Υπηρεσία στα 300 κυβικά χώματος που μεταφέρθηκαν σε ιδιόκτητο οικόπεδο λίγες ώρες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με τον ειδικό εφέτη ανακριτή να παραγγέλνει για τη φύλαξη του χώρου. Ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής η διαδικασία της δειγματοληψίας στα χώματα που μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό οικόπεδο έξω από τη Λάρισα από τον τόπο της τραγωδίας των Τεμπών, παρουσία κλιμακίου της Χημικής Υπηρεσίας αλλά και οικογενειών των θυμάτων. Στη διαδικασία παρίστανται επίσης οι γονείς του θύματος της τραγωδίας Βάιου Βλάχου, οι οποίοι δήλωσαν ικανοποιημένοι από τις εξελίξεις στην έρευνα. Σήμερα είδαμε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης δειγμάτων από το χώρο του οικοπαίδου που έχουν βρεθεί χώματα από το σημείο του δυστυχήματος. Δεν έχω κάτι. Οι έρευνες, τι είδατε? Έχουν ξεκινήσει να παίρνουν δείγματα. Οι έρευνες άρχισαν και θα προχωρήσουν. Ό,τι είναι να κάνουν θα το κάνουν. Ίσως να βρεθούν στοιχεία από το δυστύχημα, υλικό το οποίο θα διευκολύνει στην υπόθεση. Θέλαμε να δούμε το χώρο και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και σίγουροι ότι θα γίνει σωστά όπως πρέπει. Στο σημείο βρέθηκαν ακόμη ο ανακριτής εφετών και η εισαγγελία εφετών Λάρισας, ο πραγματογνώμων Κώστας Λακαφώσης, ο τεχνικός σύμβουλος του Ιταλού Διευθύνοντος Συμβούλου της Hellenic Train, καθώς και μέλη της Επιτροπής Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων, οικογενειών, όπως και αστυνομική δύναμη. Σχετικά με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης για τις υποκλοπές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, ανέφερε «Οι συκοφάντες γελιοποιήθηκαν». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, από το βήμα της Ολομέλειας σε υψηλούς τόνους, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιστορική, αλλά και ημέρα προσωπικής δικαίωσης μετά την απόφαση του ΣΤΕ για τις υποκλοπές. Όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόκειται για μια ημέρα νίκης του κράτους δικαίου, αναφερόμενος στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία αποφάνθηκε ότι ο νόμος του κυρίου Τσιάρα που απαγόρευε την ενημέρωση των θυμάτων υποκλοπών. Ο κύριος Ανδρουλάκης προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα το πρωί, μετά από αυτή την απόφαση, θα πάει στην αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών, για να ενημερωθεί για τους λόγους που παρακολουθήθηκε. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε πως σήμερα είναι η μέρα γελιοποίησης των συκοφαντών του της Νέας Δημοκρατίας, που μου έλεγαν γιατί δεν πας να ενημερωθείς το αυτή από τον κύριο Γεραπετρίτη. Μάλιστα, σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕΡ, η ΑΔΑΕ καλείται να με ενημερώσει άμεσα, θεσμικά, νόμιμα, όπως έπρεπε από την αρχή. Γι' αυτό ενημερώνω το ελληνικό λαό ότι τη Δευτέρα το πρωί θα συναντήσω τον κύριο Ράμο στα γραφεία της ΑΔΑΕ για τις νόμιμες διαδικασίες ενημέρωσης, όπως λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι όμως και μία μέρα γελιοποίησης των συκοφαντών. Των συκοφαντών της Νέας Δημοκρατίας που μου έλεγαν για μήνες «Γιατί δεν πας να ενημερωθείς στο αυτή από τον κύριο Γεραπετρίτη? Γιατί? Γιατί κάτι φοβάσαι? Γιατί κάτι έχεις κάνει?» Αυτά λέγατε στα κανάλια, στα social media, θέλοντας να εμφανίσετε το θύμα έως θήτη, ότι κάτι κρύβω. Και σας απαντούσα, δεν πάω γιατί είμαι δημοκράτης και σέβομαι τον νόμο.
αλλά είναι και μία απάντηση προς τους συκοφάντες του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαίτερα προς τον πρόεδρό του, τον κύριο Κασελάκη, που είχε το θράσος να πει ότι δεν έκανε όσα θα έπρεπε νομικά και γι' αυτό είμαι εκβιαζόμενος. Έκανα αυτά που έπρεπε να κάνω ως ένας πολίτης που σέβεται το κράτος δικαίου, τη διάκριση των εξουσιών και δεν θέλει καμία ειδική μεταχείριση, όπως έχουν μάθει οι πολιτικές και οι οικονομικές ελίτ της πατρίδας μας. Έχω μια άλλη διαδρομή, όσο και αν προσπαθείτε να τη σπηλώσετε. 7 συμβάσεις έργων ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε χθες από τη Λάρισα και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός βρέθηκε και στα δύο νοσοκομεία της πόλης, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο ζήτημα των απογευματινών χειρουργείων, τα οποία στη Λάρισα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Έργα ανακαίνησης ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ για νοσοκομεία της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη Λάρισα και συγκεκριμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου παρευρέθηκε το απόγευμα της 5ης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Με τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, ήρθαμε σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λαρίσης με την ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ και της Υγειονομικής Περιφέρειας για να υπογράψουμε 7 διαφορετικές συμβάσεις συνολικού ύψους άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ για έργα ανακαίνησης σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιφέρειας. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης και στην πολύ καλή δουλειά που κάνει και το Υπουργείο Υγείας και το ΤΑΙΠΕΔ, τηρούμε απολύτως τα χρονοδιαγράμματα. Όλα τα έργα της περιφέρειας έχουν πλέον συμβασιοποιηθεί και ξεκινούν και πολλά ήδη ολοκληρώνονται. Θα υπάρχει απορρόφηση 100% των πόρων και οι συμπολίτες μας θα απολαύσουν τις υπηρεσίες πολύ καλύτερων νοσοκομείων. Από πλευράς του, ο κύριος Θεμιστοκλέους υπογράμμισε πως η πλειοψηφία των εργαζομένων για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια αναγνωρίζει τις προσπάθειες της ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Λίγο πριν την υπογραφή των συμβάσεων ήταν εκπρόσωποι των γιατρών, του προσωπικού στο νοσοκομείο, και να πούμε ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων, υπήρξαν και παράπονα φυσικά τα οποία απαντήθηκαν, η πλειοψηφία των εργαζομένων για πρώτη φορά ύστερα από πάρα πολλά χρόνια αναγνωρίζει τις προσπάθειες, το λέω παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, της ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Να δώσω δύο αριθμούς. Εδώ έχουμε αύξηση του προσωπικού τα τελευταία 4 χρόνια, περισσότερα από 80 άτομα, και έχουμε και μια πολύ σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης του νοσοκομείου. 30 εκατομμύρια, δηλαδή έχει 2/3 περισσότερο προϋπολογισμό σε σύγκριση με το 2019, από τα 63 εκατομμύρια στα 90 εκατομμύρια. Αυτά είναι δύο πολύ βασικά με αυτά που ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης. Παράλληλα, ο κύριος Γεωργιάδης δεσμεύτηκε ότι θα παρευρεθεί και στα επίσημα εγκαίνια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών όταν ολοκληρωθεί. Το πρόγραμμα ανακαίνησης μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, που εκτελείται αυτή τη στιγμή σε 92 από τα 125 νοσοκομεία της χώρας και σε 156 από τα 318 κέντρα υγείας, αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαίνησης κτηριακών υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την ίδρυσή του και είμαι πολύ υπερήφανος που συντελείται επί της αιτίας μου. Το ΤΑΙΠΕΔ γνωστόν έχει αναλάβει για λογαριασμό της Ελληνικής Πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας τη μεγαλύτερη παρέμβαση που έγινε ποτέ μετά την σύσταση του ΕΣΥ στην αναβάθμιση των υποδομών αλλά και του εξοπλισμού που το Υπουργείο Υγείας υλοποιεί μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Θέλω να διαβεβαίωσω τους πάντες ότι οι εθνικοί στόχοι που είναι να παραδοθούν οι ανακαινήσεις και αναβαθμίσεις των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας στο τέλος του 31 Δεκάτου του 2025, στο κλείσιμο του προγράμματος, να είναι βέβαιοι πάντες ότι αυτά θα γίνουν στην ώρα τους. Ήδη, όπως είπατε κύριε Υπουργέ, έχουμε συμβασιοποιήσει σχεδόν όλα τα έργα, μάλλον όλα τα έργα στην υγειονομική περιφέρεια που βρισκόμαστε. Και να είστε βέβαιοι ότι αυτά που παραλαμβάνουμε ή έχουμε ήδη πολύ καλά δείγματα είναι υψηλές υπηρεσίες και υψηλές κατασκευαστικές υπηρεσίες από τις εταιρείες. Και στο τέλος αυτής της διαδρομής, οι Έλληνες πολίτες θα απολαμβάνουν τις υπηρεσίες υγείας και τις υποδομές που τους αξίζουν και οφείλουμε να παρέχουμε ως πολιτεία. Στη συνάντηση που προηγήθηκε νωρίτερα στα γραφεία της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, παρουσία του διοικητή της Φώτης Ερέτη, του διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Δημήτρη Κατσικονούρη, καθώς και εκπροσώπων γιατρών και προσωπικού του νοσοκομείου, έγινε εκτενής αναφορά στα απογευματινά χειρουργεία.
Αυτό που τονίστηκε ήταν ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ξεπέρασε ήδη τα 20 απογευματινά χειρουργία το απόγευμα, ενώ τα δύο από αυτά ήταν ανοιχτής καρδιάς, με τον καθηγητή Δημήτρη Ζαχαρούλη να κάνει λόγο για ένα μέτρο διέξοδο για τους χειρουργούς για να εξυπηρετήσουν περισσότερο κόσμο, ο οποίος μέχρι τώρα ήταν στις λίστες χωρίς να έχει μια διαφορετική επιλογή. Γενικότερα τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, χωρίς τη μεταρρύθμιση αυτή, μετά τις 3 ώρα νέκρωναν. Είναι δηλαδή κάτι ανάλογο να έχουμε μια τεράστια βιομηχανία, η οποία 3 ώρα κατέβαζε ρολά. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Τόσο απλά. Το εργαστήριο, το νοσοκομείο αυτό συνεχίζει να εργάζεται σε ολοήμερη βάση και να εξυπηρετεί όλο και περισσότερο κόσμο. Ήταν δηλαδή αυτή η μεταρρύθμιση μια μεταρρύθμιση της κοινής λογικής. Και στεναχωρία πάρα πολύ, γιατί για άλλη μια φορά διχαζόμαστε. Δεν απαντάει κανείς πέρα από το φυσικό επίπεδο. Πόσοι άνθρωποι μπλακούν σε αυτά τα χειρουργεία που λέμε αυτή τη στιγμή, που για μένα η κοινωνία θα κρίνει, όχι εμείς, αν είναι σωστά ή όχι. Άρα δεν είμαι εδώ πέρα να σας πω αν είναι σωστό ή όχι αυτό το πράγμα. Αλλά οι συνάδελφοί μου αυτή τη στιγμή, σας λέω και πάλι, με κραυγή και σε άλλα νοσοκομεία, συμμετέχουν πάρα πολύ στα χειρουργεία. Δεν είναι μόνο μια νοσηλεύτρια και ένας γιατρός που θα μπει μέσα και ένας θεματοφορέας. Υπάρχει επέκταση σε όλους τους τομείς, από τα τεχνολογικά μέχρι πάνω, οι οποίοι κάποιοι θα σας πούνε και θα με θυμάστε εδώ σήμερα που μιλάμε αυτή η ημερομηνία, κύριε Γεωργιάδη, ότι δεν επιτύχει αυτό το πράγμα. Νωρίτερα, ο κύριος Γεωργιάδης επισκέφθηκε και το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου εγγενίασε τη νέα πτέρυγα. Ο ίδιος έκανε ευρή αναφορά στην τεράστια ανθρωπιά που υπέδειξε το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας κατά τα πρώτα 24 ώρα μετά την ανίποτη τραγωδία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Ντέπη, απονέμοντας ένα ξεχωριστό ευχαριστώ εκ μέρους της κυβέρνησης. Ο τουρτοπόλεμος τον οδήγησε τελικά στη φυλακή. Πρόκειται για έναν 41 χρόνων Βολιώτη, ο οποίος είχε προχωρήσει σε τουρτοπόλεμο. Το δρόμο για τη φυλακή, προκειμένου να εκτίσει μέρος της ποινής του, πήρε ένας 41χρονος, γνωστός στην κοινωνία του Βόλου, ψυχικά διαταραγμένος, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για εξύβριση, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιωδικείο Βόλου σε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, από την οποία θα εκτίσει ποινή 3 μηνών. Έχει νοσηλευτεί στο ψυχιατρίο και έχει καταδικαστεί πολλές φορές, γιατί έχει εισέλθει σε μαγαζιά, έχει ζητήσει φαγητό, χρήματα ή τσιγάρα, έχει φωνάξει και έχει απειλήσει και έχει προκαλέσει τρόμο με τη συμπεριφορά του. Η ποινή αφορούσε τις φθορές που προκάλεσε συγκεκριμένα σε σαχαροπλαστείο στην οδό Ερμού στο Βόλιο, μέσα στο οποίο μπήκε και προκάλεσε ζημιές. Πελάτες τότε τρομοκρατήθηκαν και είχαν προσπαθήσει να τον επαναφέρουν στην τάξη, κάτι που δεν κατέστη εφικτό. Ο άνθρωπος αυτός ήταν εκτός εαυτού και επιχειρούσε να κάνει κακό σε όποιον επιχειρούσε να τον πλησιάσει. Είχε σοκαριστεί και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που είχε καλέσει την αστυνομία στο κατάστημα, ενώ υπέβαλε και μήνυση σε βάρος του. Αστυνομικοί είχαν καταφτάσει τότε στον τόπο του περιστατικού, τον είχαν ακινητοποιήσει και τον συνέλαβαν. Ο εισαγγελέας τότε έδωσε εντολή να μεταφερθεί για νοσηλεία σε ψυχιατρική κλινική. Παρέμεινε εκεί για ένα διάστημα και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Έχει προκαλέσει λοιπόν αρκετά επεισόδια και ήταν αρκετές οι φορές που συνελήφθη. Οι παθόντες δεν επέβαλαν όμως τις περισσότερες φορές εναντίον του μηνύσεις και εκείνος συνέχισε να κυκλοφορεί ελεύθερος, μπαινοβγαίνοντας στην ψυχιατρική κλινική του Αχιλοπουλίου Νοσοκομείου του Βόλου με εντολή της εισαγγελίας. Συνεχόμενα και καθημερινά είναι τα περιστατικά τηλεφωνικών απατών με πρόφαση την εμπλοκή συγγενικού προσώπου σε τροχαίο ατύχημα. Τα περιστατικά καταγράφουν μεγάλη αύξηση στην πόλη του Βόλου, ενώ χαρακτηριστικό είναι το τις προηγούμενες ημέρες, επειδή ήδη προσπάθησαν να εξαπατήσουν με τον ίδιο τρόπο και την εισαγγελία. Στο επίκεντρο της δράσης μεγάλου κυκλώματος απαταιώνων βρίσκεται ο Βόλος και η ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας το τελευταίο διάστημα, αφού οι κάτοικοι αποτελούν στόχο προκειμένου να τους αποσπάσουν μεγάλα ή μικρότερα χρηματικά ποσά. Πολλοί αφελείς άνθρωποι έχουν πιστέψει τα μυστηριώδη τηλεφωνήματα στα οποία οι επιτίδοι παρουσιάζονται ως γιατροί, νοσηλευτές, αστυνομικοί, υπάλληλοι υπηρεσιών και ζητούν χρήματα προκειμένου να σώσουν δήθεν από τις συνέπειες του νόμου συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων ή να τα φροντίσουν ιατρικά σε διάφορα χειρουργεία. Το πρόσχημα της πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με νεκρό θύμα είναι ψηλά στην ατζέντα των απαταιώνων. Σε άλλες περιπτώσεις προσποιούνται τους αστυνομικούς και ενημερώνουν ότι οι συγγενείς τους προκάλεσε θανατηφόρο δυστύχημα και για να γλιτώσει τη φυλακή και να αφαιθεί ελεύθερος θα πρέπει να καταβάλουν χρήματα. Οι απαταιώνες δεν δίστασαν να τηλεφωνήσουν ακόμη και στο γραφείο του εισαγγελέα Βόλου, ο οποίος έκπληκτος άκουγε να τον ενημερώνουν με κλάματα ότι κάποιο δικό του πρόσωπο ενεπλάκησε τροχαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από το γραφείο του στα δικαστήρια Βόλου, άλλο παρακλάδι του κυκλώματος τηλεφώνησε και στην οικία του, την ώρα που τη συνομιλία άκουγε το ανήλικο παιδί του εισαγγελέα. Η Σπύρα αποτελεί πονοκέφαλο για τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, καθώς παρότι έχουν συλληφθεί διάφορα μέλη της, δεν κατέστη εφικτό να οδηγηθούν στον εγκέφαλο, προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο.
Πάμε στο επόμενο θέμα μας τώρα. Πάμε στη Λάρισα, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες για την αποχώρηση σιγά-σιγά από την θέση του επικεφαλής της παράταξης του πρώην δημάρχου του κυρίου Καλογιάννη. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες στο πλαίσιο της συμπαράταξης Λαρισαίων για την επόμενη μέρα μετά την απόφαση του Απόστολου Καλογιάννη να αποχωρήσει από τα συλλογικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τις μέρες αυτές έχουμε δρομολογήσει από μέρους της συμπαράταξης Λαρισαίων, της παράταξης της οποίας είμαι επικεφαλής, διαδικασίες ανανέωσης του προσωπικού της, νέου επικεφαλής και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην παράταξή μας, δεδομένου ότι εγώ προσωπικά μετά από 25 περίπου χρόνια παρουσία στην αυτοδιοίκηση αποχωρώ από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι κάτι που έχω ανακοινώσει στα όργανα της αυτοδιοίκησης όπου συμμετείχα εδώ και λίγο καιρό και νομίζω ότι μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει αυτή η αποχώρησή μου. Όπως είπε ο κ. Καλογιάννης, η αποχώρησή του δεν σημαίνει ότι θα απέχει από την ενεργό δραστηριότητα, χαρακτηρίζοντας παιδί του την παράταξη. Η αποχώρησή μου αυτή δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι οδηγούμε σε μια κατάσταση μη ενεργού δραστηριότητας. Προφανέστατα, θα παραμείνω στην παράταξη την ευρύτερη, που είναι παιδί μου και την αγαπώ και την έχω δουλέψει πάρα πολύ για αυτή από το 2014 και μετά, καταθέτοντας μια δημόσια άποψη για ζητήματα που αφορούν την πόλη και μόνο, η οποία συνεχίζει και να με ενδιαφέρει πια ως τρόπος ζωής, ως περιβάλλον, ως ανάπτυξη, ως οικονομία, ως όλα αυτά που συνθέτουν την παρουσία μιας πόλης στον ελλαδικό χώρο και τη δυνατότητά της να παρέχει στους κατοίκους της τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες για τη διαβίωση τους και το καλύτερο περιβάλλον. Ο ίδιος χαρακτήρισε κύκλο που κλείνει την αποχώρησή του, η οποία συνάδηκε με την ήττα των εκλογών του Οκτωβρίου. Κάποτε οι κύκλοι κλείνουν. Μετά την ήττα που υπήρξε στις εκλογές του περασμένου Οκτωβρίου, ομολογώ πως είναι μια ήττα που ξάφνιασε πάρα πολλούς, δεδομένου ότι η έκταξη καταστάσεις που έζησε η πόλη με τις πλημμύρες δημιούργησαν ένα περιβάλλον στο οποίο εμείς, αφήνοντας επί της ουσίας τον προεκλογικό μας αγώνα, κάναμε μια τεράστια προσπάθεια να σώσουμε την πόλη. Ο Απόστολος Καλογιάννης για ακόμη μια φορά ξεκαθάρισε πως έως το Πάσχα θα αποχωρήσει από τα αυτοδιοικητικά όργανα. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις, τις οποίες πιστεύω ότι ως το Πάσχα θα δούμε να εξελίσσονται. Προφανέστατα θα χρειαστεί ένας συντονιστής στη δημοτική μας ομάδα και θα χρειαστεί και μια συντονιστική επιτροπή στην παράταξή μας, στη συμπαράταξη, η οποία θα συνεχίσει ανανεωμένη πια και με μεγαλύτερη ένταση την παρέμβασή της στα αυτοδιοικητικά πράγματα της πόλης. Βέβαια, το χρονικό ορόσημο του Πάσχα θα μπορούσε να λάβει μια μικρή χρονική παράταση σε περίπτωση που οι διαδικασίες το απαιτήσουν. Όπως και να είναι, το προσεχές διάστημα θα πυκνώσουν οι επαφές για να συγκεκριμενοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων. Στο οδικό δίκτυο και στις εργασίες που εκτελούνται μετά τις καταστροφές του Σεπτεμβρίου, αναφέρθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησε. Στοιχεία για τα έργα των αποκαταστάσεων που πραγματοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσίασε σήμερα το πρωί στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην επίσκεψή του στη γέφυρα του ρομποτού Τρικάλων, ενώ ενημέρωσε στη συνέχεια για αντίστοιχες εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στις γέφυρες στα Καλά Νερά Μαγνησίας και στον Ξηριά του Αλμυρού, από τις οποίες η πρώτη θα παραδοθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ η δεύτερη σε μερικές εβδομάδες. Ήμασταν με τον κύριο Λεοντάρη στη γέφυρα του ρομποτού. Η γέφυρα αυτή παρέμενε κλειστή για σχεδόν 7 μήνες. Και μετά από τη μελέτη των υπηρεσιών της περιφέρειας και τη συνεργασία με τους εργολάβους της περιοχής, με τους οποίους υπήρχαν ανοιχτές εργολαβίες για αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο και σε συνεννόηση πάντα με το Υπουργείο Υποδομών, που όπως γνωρίζετε έχει αναλάβει την αποκατάσταση των ζημιών του οδικού δικτύου της περιφέρειας, αναλάβαμε ως περιφέρεια την αποκατάσταση της ζημιάς, της γέφυρας, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε το έργο αυτό σχεδόν ολοκληρώθηκε. Και στις επόμενες μια-δύο μέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία. Αντίστοιχες εργασίες είναι σε εξέλιξη στη γέφυρα στα Καλά Νερά Μαγνησίας και στη γέφυρα του Ξηριά στον Αλμυρό, επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, οι οποίες η πρώτη θα παραδοθεί τις επόμενες μέρες, η γέφυρα του Αλμυρού σε μερικές εβδομάδες. Επίσης σχεδιάζονται εργασίες, πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν, στην κατεστραμμένη γέφυρα της Αμπελιάς στα Φάρσαλα, όπου έχουμε μελετήσει την αποκατάσταση της κυκλοφορίας με ένα προσωρινό τρόπο που θα βελτιώσει συνθήκες κυκλοφορίας σε μεγάλο βαθμό.
Για την περιοχή της Καρδίτσας, ο κύριος Κουρέτας ανέφερε πως κατασκευάζεται επίσης διάβαση Ιρλανδικού τύπου στη γέφυρα Αργύρη, ενώ γίνονται ήπιες παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία της πόλης. Στην Καρδίτσα κατασκευάζεται μια νέα διάβαση Ιρλανδικού τύπου στην περιοχή της γέφυρας Αργύρη και γίνονται ήπιες παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία. Δυστυχώς η βλάβη που συνδέει το Μουζάκι με τη λίμνη Πλαστήρα είναι εκτεταμένη και η περιφέρεια δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει με κάποιο προσωρινό έργο. Άρα είναι στο Υπουργείο όλη αυτή η δουλειά. Ο ίδιος υπογράμμισε τέλος την ανάγκη επαυξημένης προσοχής των οδηγών που κινούνται στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλίας, καθώς υπάρχουν σημαντικές βλάβες σε πολλά σημεία. Θέλω να τονίσω την ανάγκη για την αυξημένη προσοχή των οδηγών που κινούνται ή πρόκειται να κινηθούν στο ορεινό δίκτυο της Θεσσαλίας, διότι υπάρχουν βλάβες σημαντικές και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Να σημειωθεί ότι ο κύριος Κουρέτας επεσήμανε ότι κατανοεί ότι έχουν περάσει αρκετοί μήνες από όταν συνέβησαν οι καταστροφές, αλλά πλέον είναι σε θέση να παρουσιάσουν επίσημα τα έργα που έχουν γίνει. Είχε εμπλοκεί στο παραδικαστικό κύκλωμα σχεδόν πριν από 20 χρόνια. Η δικαστικός Αντωνία Ηλία τελικά εκδόθηκε. Είχε καταδικαστεί ερήμηνα από την ελληνική δικαιοσύνη από τη Μεγάλη Βρετανία και τώρα βρίσκεται στις φυλακές του Ελαιώνα. Στις δικαστικές αρχές οδηγήθηκε η Αντωνία Ηλία, η οποία εκδόθηκε τελικά μετά από 13 χρόνια από τη Μεγάλη Βρετανία. Η πρώην ανακρίτρια που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολύκροτη υπόθεση του παραδικαστικού κυκλώματος οδηγήθηκε αρχικά στον εισαγγελέα εφετών αρμόδιο για τις εκδόσεις και κατόπιν στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών. Για την πρώην ανακρίτρια και πρωταγωνίστρια του σκανδάλου του παραδικαστικού κυκλώματος Αντωνία Ηλία, πρόκειται να εκδοθεί φυλακιστήριο και θα εκτίσει την ποινή της στις φυλακές Ελαιώνα Θήβας. Η πρώην ανακρίτρια έχει καταδικαστεί ερήμηνα μετάκλητα σε κάθριξη 13 ετών για το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος στην υπόθεση του παραδικαστικού. Συνοδεία αστυνομικών έφτασε το βράδυ της 5ης με αεροπλάνο από τη Βρετανία στο Ελευθέριος Βενιζέλος και παραδόθηκε επίσημα στις ελληνικές αρχές. Ήταν η έκτη φορά που αστυνομικό κλιμάκιο συνοδεία γιατρού ταξίδεψε στην Αγγλία για να φέρει την Αντωνία Ηλία στην Ελλάδα. Τις προηγούμενες φορές είτε επικαλεί το προβλήματα υγείας είτε προέβαλε αντιρρήσεις στην έκδοσή της. Έτσι, χθες, όπως αναφέρουν πληροφορίες στη Βρετανία, ταξίδεψε μαζί με δύο αστυνομικούς και γιατρό, καθώς η φυγόπινη πρώην δικαστής φέρεται να έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Η έκδοση ωστόσο ολοκληρώθηκε καθώς το νοσοκομείο προχώρησε σε χορήγηση εξιτηρίου, οπότε το κλιμάκιο από την Ελλάδα την παρέλαβε και την οδήγησε στο αεροδρόμιο. Η πρώην δικαστικός καταδικάστηκε αμετάκλητα το 2022 με απόφαση του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων σε κάθριξη 13 ετών για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Η ίδια αμφισβητεί την νομιμότητα της διαδικασίας που την καταδίκασε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Η υπόθεση διαφθοράς εντός του δικαστικού σώματος που αποκαλύφθηκε το 2005 έφτασε στο ακροατήριο με κατηγορούμενους δικαστές δικηγόρους, έναν κληρικό και άλλα πρόσωπα, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με σοβαρά δικήματα. Θεωρήθηκαν μέλη κυκλώματος που έναντι αμοιβής εξασφάλιζε ευνοϊκές αποφάσεις σε κατηγορουμένους. Στην πορεία η πλειονότητα των κατηγορουμένων αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Τον κίνδυνο πυρκαγιών εν ώψη της θερινής περίοδου για τα νησιά των Βορείων Σποράδων έθεσε στη Βουλή στην αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκόρος. Ο βουλευτής, αναφερόμενος στα νησιά των Βορείων Σποράδων, επικεντρώθηκε στην υποστελέχωση των υπηρεσιών, στην ανάγκη προετοιμασίας εν ώψη της αντιπυρικής περιόδου και στην προσβασιμότητα των δασικών δρόμων. Και θα μου δώσετε, σας παρακαλώ, την ευκαιρία τώρα να μιλήσω λίγο για τον τόπο μου και ιδιαίτερα για τα νησιά των Βορείων Σποράδων. Κύριε Γενικέ, είπε ο κύριος Γκουντούφας ότι είναι λίγοι οι δασικοί υπάλληλοι, λίγα τα δασικά στελέχη. Θέλω να σας πω για τα νησιά των Βορείων Σποράδων, γιατί προφανώς και ευτυχώς οι Κυκλάδες, που προσφέρουν πολύ περισσότερο στο ΑΕΠ από τους Σποράδες, δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ από πυρκαγιές. Οι Σποράδες όμως είναι τα πιο πράσινα νησιά της Μεσογείου. Η Δε Σκόπελος είναι πράγματι το πιο πράσινο νησί της Μεσογείου. Και τι έχει εκεί η υπηρεσία σήμερα? Έχει έναν δασάρχη υποσυνταξιοδότηση, θα έπρεπε να έχει συνταξιοδοτηθεί για να είμαι ακριβής ήδη, και έχει έναν υπάλληλο ιδόχ. Δεν γίνεται έτσι. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Η Σκόπελος είναι αρμόδια και για την Σκιάθο και για την Αλόνισο, που είναι νησιά που προσφέρουν στο ΑΕΠ της χώρας σε πολύ σημαντικό βαθμό. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν, κύριε Γενικέ,
να δούμε το ζήτημα της τελέχωσης εξ αρχής. Άλλο Υπουργείο, νομίζω σε συνδυασμό και με το Πράσινο Ταμείο όταν ήσασταν εσείς, είχε εξαγγείλει κάποια πράγματα για τη θωράκιση του δάσους της κοπέλου. Ναι, μια μελέτη. Αυτό εσείς νομίζω ότι θα πρέπει να πιέσετε για τη βελτίωσή της και για την ταχεία υλοποίησή της. Από τους 24 δασικούς δρόμους της κοπέλου, οι 8 είναι σχετικά προσβάσιμοι, ενώ παλιότερα τα δασαρχεία άνοιγαν τους δασικούς δρόμους. Και δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά, άνυδρη χρονιά, χωρίς χιονοπτώσεις, χωρίς βροχές. Το είδαμε πρόσφατα και στα Πιέρια Όρη πόσο γρήγορα επικτείνονται οι πυρκαγιές. Θα σας παρακαλούσα για μια ταχεία παρέμβαση στα νησιά των Βορείων Σποράδων, στη Σκόπελο, στη Σκιάθο και στην Αλόνηση. Χρειάζονται ενίσχυση προσωπικού και χρειάζονται τουλάχιστον κάποια πρόδρομα έργα. Από εκεί και πέρα και το Πήλιο, τουλάχιστον σε ορισμένες πλευρές του, στο νότιο κομμάτι του και στο κεντρικό, γιατί στο ανατολικό όπως και στην Όθρη που είναι το δεύτερο βουνό στη Μαγνησία, η ιστορία έχει δείξει ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλους κινδύνους. Δεν ξέρω με την κλιματολογική αλλαγή αν θα αναβαθμιστούν και αυτές στις επικίνδυνες περιοχές πλέον. Αλλά και εκεί χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις και κάποια έργα. Μίλησε ο κύριος Γκουντούφας προηγουμένως για την αναγκαιότητα, για τη χρησιμότητα, και απορώ μια χώρα με το ανάγλυφό μας πώς δεν έχει προχωρήσει δεκαετίες ολόκληρες τα έργα ορεινής υδρονομίας, τα οποία είναι ό,τι καλύτερο και θα έλεγα κύριε Γκουντούφα και ό,τι οικονομικότερο σε σχέση με άλλα φαραωνικά έργα, ώστε να θωρακίσουμε τις παιδινότερες περιοχές και να μην πνίγεται συνεχώς ο Βόλος, έτσι για να πω για το συγκεκριμένο. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι πιστεύουμε πάρα πολύ στο έργο σας. Αναβαθμίζεται η κρισιμότητα του ρόλου σας ιδιαίτερα την φετινή χρονιά, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να επιλεγούν ορισμένα σημεία όπου θα κάνουμε αμεσότερο, δεν λέω καλύτερο γιατί αυτά που κάνετε είναι πάρα πολύ καλά, αμεσότερο σχεδιασμό. Κλείνω λοιπόν κύριε Πρόεδρε λέγοντας ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών στα νησιά των Βορείων Σποράδων και στο δασαρχείο βεβαίως του Βόλου, γιατί έχουμε δύο ορεινούς όγκους σε έναν μεγάλο νομό εκεί, και να ευχηθούμε να μην χρειαστούν τέτοιες μεγάλες παρεμβάσεις σαν και αυτές που μας παρουσιάσατε, αλλά μικρότερες προληπτικές ενέργειες που θα αποδώσουν στη θωράκιση του τόπου μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πάρα πολύ σωστά ο κύριος Μπουγκόρος, ο βουλευτής Μαγνησίας, είπε ότι τα έργα ορεινής υδρονομίας, πέρα από την αποτελεσματικότητά τους, είναι τα πλέον οικονομικά. Και αν δεν επενδύσουμε σε αυτά τα έργα, δεν πρόκειται να έχουμε αποτέλεσμα. Όπως επίσης να πω για τη Σκόπελο, ότι ήδη υλοποιούνται έργα, περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ στη Σκόπελο, αφορά και καθαρισμούς και συντήρηση του δασικού δικτύου του νησιού. Υπήρξε καθυστέρηση, ομολογουμένες υπήρξε καθυστέρηση, η οποία οφείλεται ακριβώς στο πρόβλημα που εντόπισε ο κύριος Μπουκόρος, στην υποστελέχωση του συγκεκριμένου δασαρχείου, και κάνουμε προσπάθεια μέσω από η επίβλεψη να γίνεται με συνεχή παρουσία υπαλλήλων από το Βόλο, προκειμένου να υλοποιηθούν άμεσα και αποτελεσματικά τα έργα. Αυτά πάρα πολύ γρήγορα, και ό,τι χρειαστεί και στη δεύτερη συνεδρία θα είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γενικό Διευθυντή Δασών της χώρας. Ελέγχους σε όλες τις επιχειρήσεις του Βόλου για τη διασύνδεση με τα μηχανάκια του POS και των ταμιακών μηχανών θα κάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ξεκίνησαν οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν προχώρησαν στη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές τους μηχανές, ούτε προγραμμάτισαν ραντεβού για να το κάνουν εντός απεργίου στην ειδική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί. Η ΑΔΕ ξεκίνησε ήδη την επικοινωνία με τις υπόχρεες επιχειρήσεις που δεν συμμορφώθηκαν με τα χρονοδιαγράμματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η καθυστέρηση στις διαδικασίες της διασύνδεσης οφείλεται σε ανωτέρα βία ή αμέλεια. Υπενθυμίζεται πως όσες επιχειρήσεις δεν ολοκληρώσουν τη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, βρίσκονται αντιμέτωπες με πρόστιμα 10.000 ευρώ αν τηρούν απολογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ εάν τηρούν διπλογραφικά στοιχεία.
Στον χώρο της λαϊκής αγοράς έχουν παραγγελθεί, υπάρχει δυνατότητα όσοι συνάδελφοι το έχουν παραγγείλει, απλά δεν το έχουν τοποθετήσει, απλά να το δηλώσουν στην εφορία. Υπάρχει μία άτυπη παράταση. Αλλιώς τα προβλήματα παραμένουν. Υπάρχει πρόβλημα ότι όσοι έχουν πάρει ξεχωριστά πώς με ταμιακή μηχανή, υπάρχει θέμα διασύνδεσης. Τώρα από εκεί και πέρα είναι πολλά τα προβλήματα. Δεν ξέρω γιατί η κυβέρνηση έτσι με το φόβο για προστήματα και οτιδήποτε άλλο, αντί να μπορέσουν όμορφα και ωραία να πούνε τις τράπεζες πρώτα, να ανοίξουν λογαριασμό σε όλο τον κόσμο, όχι όποιος χρωστάει δεν τον ανοίγουν λογαριασμό, τα βάουτσερ δεν τα έχουν βγάλει, οι λογιστές έχουν κάνει τις αιτήσεις και έχουν πάρει τα λεφτά και τα βάουτσερ δεν υπάρχουν. Αυτοί που έχουν τα καταστήματα με τις ταμιακές μηχανές λένε ότι τα βάουτσερ δεν έχουν πληρωθεί από τον Οκτώβριο, τα οποία έχουμε κάνει αναβαθμίσεις, οπότε δεν μπαίνουν με βάουτσερ. Και γίνεται ένα τριλοκομείο. Υπενθυμίστε πως από 1η Απριλίου ξεκίνησαν οι έλεγχοι σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις των 35 κλάδων λιανικής που υποχρεούνται να έχουν εγκατεστημένα POS και να δέχονται συναλλαγές με κάρτες. Όσοι υπόχρεοι δεν το έχουν πράξει, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμου ύψους 1.500 ευρώ αναπαράβαση. Στη 15η θέση με τα μέρη της Ευρώπης με τις πιο όμορφες παραλίες βρίσκεται η Αλόνισο, σύμφωνα με τη λίστα που διαμορφώθηκε βάσει πρόσφατης εκτενούς έρευνας του Lonely Planet. Στη λίστα περιλαμβάνεται ακόμη μια παραλία της Ελλάδας που είναι στην Άνδρο. Η μάχη του τουρισμού έχει ξεκινήσει, με δύο ελληνικά νησιά να φιγουράρουν σε μια λίστα με ιδιαίτερη σημασία. Άνδρος και Αλόνισος διαθέτουν δύο από τις πιο όμορφες παραλίες της Ευρώπης. Δίνουν τη δική τους μάχη για την προσέλκυση τουριστών, με τα πρώτα μηνύματα να είναι άκρως αισιόδοξα. Πολλά τα αφιερώματα που προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά ότι το φετινό καλοκαίρι το στοίχημα για τον τουρισμό θα κερδιθεί. Η λίστα που διαμορφώθηκε λοιπόν βάσει πρόσφατης εκτενούς έρευνας του Lonely Planet περιλαμβάνει δύο ελληνικές παραλίες. Στην 11η θέση βρίσκεται η παραλία της Άνδρου, που εντυπωσιάζει με τις αποχρώσεις της και τους παράξενους βραχώδεις σχηματισμούς μέσα στη θάλασσα. Ακολουθεί το κοκκινόκαστρο της Αλονίσου στη 15η θέση, μια πανέμορφη λωρίδα γης που διασχίζει τα γάλαζο-πράσινα εξωτικά νερά του νησιού και δημιουργεί ανεξίτηλες αναμνήσεις στους επισκέπτες. Ο κατάλογος συμπεριλαμβάνει παραλίες και από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Κροατία, τη Γερμανία και την Ισλανδία. Η Άνδρος επίσης εμφανίζει μια νέα δυναμική, προσελκύοντας τουρίστες και εκτός της υψηλής τουριστικής σεζόν. Αλόνισος πάντως αναφέρεται σημαίνει χαλάρωση σε εξωτικές παραλίες, τοπική κουζίνα, αυθεντική φιλοξενία και αναζωογόνηση μέσα από εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως θαλάσσιες εκδρομές, καταδύσεις και εξερεύνηση στη φύση. Για μια ακόμη φορά, τα ελληνικά νησιά μπαίνουν ψηλά στη λίστα για επισκέπτες και το φετινό καλοκαίρι, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι αποτελούν must προορισμούς για ανθρώπους κάθε ηλικίας. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η σύνδεση της τηλεόρασης του Άστρα με την Εκκλησία του Αγίου Τρίφωνα, όπου χωροστατούντος του Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνατίου θα παρακολουθήσουμε τους τρίτους χαιρετισμούς.